Και βεβαίως δίνετε πάντα απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, σε ό,τι και αν σας ρωτήσουν. Το πρώτο ερώτημα βεβαίως, κύριε Υπουργέ, είναι οι φωτιές και αν κάναμε τελικά ό,τι μπορούσαμε. Υπήρξαν λάθη, είδαμε καρατομήσεις. Αρκούν αυτές οι καρατομήσεις? Πρέπει να ψάξουμε βαθύτερα για τα αίτια, να μην ξανάχουμε τέτοιες τραγωδίες? Αν ξεκινήσουμε από τα αίτια, νομίζω ότι έχει καταλάβει και ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ βαθιά και πάνε πάρα πολύ πίσω. Έτσι. Αν μιλήσουμε για τα περιστατικά, επειδή με ρωτήσατε για το αν γίνανε λάθη, νομίζω ότι εάν κάποιος πει ότι τα πάντα γίνανε κατά τα προβλεπόμενα και ήταν και τα πάντα ολόσωστα και τέλεια, δεν θα είναι απολύτως ακριβές αυτό. Τώρα, αν με ρωτάτε, γιατί άκουσα και αυτή την άποψη, ότι έγιναν λάθη τα οποία ήταν αυτά τα οποία κάνανε και τα περιστατικά μοιραία και τραγικά, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή την άποψη μπορώ να την ασπαστώ. Δηλαδή, είχαμε ένα φαινόμενο το οποίο για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ή μάλλον δεν έχει παρατηρηθεί από τότε που μετριούνται οι άνεμοι στη στεριά. Είχαμε 10 και 11 μπουφό στη στεριά που δεν υπήρχε και δεν ξέρω, φαντάζομαι τα έχετε δει και κάποια βίντεο τα οποία υπήρξαν από τα περιστατικά. Αντιλαμβάνεστε το αν έχεις μια φλόγα, ας πούμε, η οποία ταξιδεύει με πολλά χιλιόμετρα και είναι ύψους 15 και 20 μέτρων, δεν είναι πολύ εύκολο ένα μέσο πυροσβεστικό να την αναχαιτήσει. Αλήθεια είναι. Έτσι. Αυτό. Τώρα ένα άλλο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, που ξέρετε, ήθελα να σας το θέσω. Έχει γίνει πολλής λόγος εάν γνώριζε ο Πρωθυπουργός, δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός, εάν τον ενημέρωσαν ή όχι επιτελείς ή ο υπουργός Τόσκας, Κουρλέτης, δεν ξέρω ποιος ήταν υπεύθυνος, ή η πυροσβεστική. Τελικά, τι γίνεται? Διότι αν γνώριζε ο Πρωθυπουργός και δεν είπε τίποτα, υπάρχει θέμα. Αν δεν γνώριζε, υπάρχει μεγαλύτερο θέμα, όχι για τον Πρωθυπουργό, αλλά για τους υπόλοιπους που δεν τον ενημέρωσαν, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι έχουν δοθεί οι απαντήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι μη θέμα, με την έννοια ότι εκείνο το βράδυ είχαμε στις 2 τα ξημερώματα ενημέρωση αναλυτική από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η κυβέρνηση το θέμα το χειρίστηκε με την απόλυτη και την ύψιστη ευθύνη και δεν καταλαβαίνω πραγματικά την εργαλειοποίηση, την πολιτική εργαλειοποίηση αυτού του ζητήματος, διότι οι νεκροί είναι το κομμάτι της εθνικής μας οδύνης και του πένθους και δεν κρύβεται. Δεν θα μπορούσε οποιαδήποτε κυβέρνηση ούτε να κρύψει, ούτε να μείνει σε εικασίες, ούτε τίποτα. Έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζωών, υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ταυτοποιήθηκαν και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει κανένα νόημα, ειδικά αυτή τη στιγμή. Προβλήματα χρόνων, έτσι, όπως αυτή η ιστορία με την λάθος δόμηση, με τα αυθαίρετα, που τα ξέρουμε, που πραγματικά μιλάμε για γενιές πίσω. Θα αλλάξουν άμεσα ή ακούμε ότι ναι, θα αλλάξει αύριο μεθαύριο και θα παραμείνουμε σε μια τέτοια κατάσταση? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να ενεργοποιήσουμε αποφάσεις οι οποίες είναι ήδη λυμμένες. Δηλαδή υπάρχουν αποφάσεις καταδαφίσεων οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Πρέπει λοιπόν αυτά τα πράγματα να μπουν στο λούκι, ας πούμε, και να δρομολογηθούν και άμεσα να έχουμε παρεμβάσεις οι οποίες στους αγιαλούς ή στις δασικές εκτάσεις μέσα ή σε οικίματα τα οποία είναι καταπατημένα θα το λύσουν το πρόβλημα. Και βεβαίως έχει γίνει και αναλυτική ενημέρωση και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο 3.000 αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία θα πρέπει βεβαίως να καταδαφιστούν. Και θέλω να κάνω μία έκκληση. Εδώ πέρα πρέπει να δείξουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ύψιστη ωριμότητα. Έτσι, διότι το ιδιωτικό συμφέρον ενός ανθρώπου ο οποίος έχει καταπατήσει ή φράζει το δρόμο προς την παραλία δεν μπορεί να κάμπτει το κοινωνικό συμφέρον, το οποίο είναι να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση, καταρχήν διότι έτσι επιτάσσει το Σύνταγμα και ο νόμος, και κατά δεύτερον διότι σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών εδώ, κύριε Υπουργέ, αυτό μπορεί να αποβιμηρέω. Έχουμε οικισμούς. Έχουμε ολόκληρους οικισμούς που είναι αυθαίρετοι. Έχουμε ολόκληρες περιοχές που είναι αυθαίρετες. Τα αυθαίρετα στην Ελλάδα είναι κατά 90% σε 2-3 περιοχές. Δηλαδή, κυρίως η Αττική και το Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος. Ο μεγάλος όγκος. Άρα έχουμε και το φαινόμενο του υδροκεφαλισμού, δηλαδή της πολύ μεγάλης πρωτεύουσας, ας πούμε, και της ανισομερούς ανάπτυξης της χώρας, να συμπληρώνεται από το φαινόμενο της άναρχης δόμησης γύρω-γύρω. Εγώ ξέρετε. Και εδώ πέρα πρέπει να υπάρξουν τομές. Δηλαδή, είχαμε μάθει και ως πολιτικό σύστημα, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Ήμασταν πριν την δημοσίευση και την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Και υπήρχαν ερωτήσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης που λέγανε να εξαιρεθούν, λέει, περιοχές από τους δασικούς χάρτες. Μέσα στις περιοχές, τραγική ηρωνία και το μάτι.
Άρα λοιπόν νομίζω ότι από αυτές τις νοοτροπίες πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη τομή σε όλα τα επίπεδα, και η πολιτική ηγεσία και η αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών. Βεβαίως. Και το θέμα, ξέρετε, είναι, κύριε Υπουργέ, αυτό που έλεγα. Λέγαμε ότι ο κ. Σταθάκης μαζί με τους άλλους υπουργούς ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουμε τότε κτλ. Εμένα το θέμα μου, ξέρετε, ποιο είναι αυτά τα χρόνια. Πότε θα τελειώσουμε? Αυτό είναι, δηλαδή, το, αυτό μήπως είναι το κεντρικό πολιτικό κόστος, κύριε Υπουργέ, είναι τέτοιο που τελικά έχουμε καθυστερήσεις. Θα μου απαντήσετε όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, για να μην σας πάρουμε το χρόνο. Βεβαίως. Πάμε.